Τι λέμε, τι θα δούμε τον Νοέμβρη. Τέταρτη αγωνιστική Champions League, τέταρτη αγωνιστική Europa League, με τις τρεις μας ελληνικές ομάδες να συνεχίζουν την πορεία τους στα ευρωπαϊκά μονοπάτια. Ο Ολυμπιακός για το Champions League υποδέχεται τη Manchester City του Pep Guardiola με την ελπίδα ότι θα πάρει έναν βαθμό και θα μπει ξανά στο παιχνίδι της πρόκρισης για τη δεύτερη θέση. Έχουμε φυσικά τη Hoffenheim PAOK και την τέταρτη αγωνιστική του Europa League με τον δικέφαλο του Βορρά να προσπαθεί να διεκδικήσει μια πρόκριση στους 32 του Europa League. Και φυσικά η ΑΕΚ υποδέχεται εδώ στο ΆΚΑ την Ουκρανική Ζόρια. Υπάρχουν όμως και άλλα σπουδαία μάτς, ειδικά στο Champions League. Υπάρχει η ματσάρα στο Μιλάνο Ίντερ Ρεάλ Μαδρίτης. Πρωτάθλημα επιστρέφει, Liverpool-Leicester, τρομερό μάτς, ομάδες που παίζουν full επίθεση. Έχουμε από τη μία Βάρντι, από την άλλη έχουμε Ζώτα, έχουμε Σαλάχ, έχουμε όλον αυτόν τον ωραίο τον κόσμο. Την ίδια μέρα στο Λονδίνο, ο Μουρίνιο πάει να συναντήσει τον Pep Guardiola, ο Μουρίνιο γκρινιάρης με τα πέναλτι και με όλες τις καταστάσεις που έχει δημιουργήσει, κόντρα στην City, η οποία έχει μείνει πίσω. Αυτό το παιχνίδι είναι διαφορετικό από το 16 και μετά. Η μπλε από τη μία του Frank Lampard που ψάχνουν ισορροπίες και από την άλλη η Tottenham, η οποία θα προσπαθήσει να τους πειράξει, γιατί ξέρει ότι είναι οι γείτονες οι οποίοι δεν πρέπει να σηκώνουν κεφάλι. Ατλέτικο Μπαρτσελόνα, ματσάρα από κάθε άποψη. Επιστρέφει ο Λουίς Σουάρες κόντρα στην πρώην του ομάδα του Μπαρτσελόνα. Οι δύο ομάδες αυτές σίγουρα θέλουν να ρίξουν τη Real Madrid από τη φθηνή κορυφή της La Liga. Πλούσιο είναι και το πρόγραμμα για τη Φόρμουλα 1 και το MotoGP τον Νοέμβριο, όπου όσον αφορά στη Φόρμουλα 1 θα δούμε δύο Grand Prix μέχρι το τέλος του 11ου μήνα του έτους και συγκεκριμένα 15 Νοεμβρίου το Grand Prix Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη και στις 29 Νοεμβρίου το Grand Prix στο Μπαχρέιν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο ενδέχεται να περάσει και στην ιστορία, καθώς είναι πολύ πιθανό να κλειδώσει εκεί ο Λιούις Χάμιλτον τον 7ο τίτλο του και να εσωφαρίσει έτσι το ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ. Στο MotoGP πέφτουν στην κυριολεξία κορμιά, όπου απομένουν δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί η χρονιά, που θα γίνουν και οι δύο τον Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, ο πρώτος είναι στη Βαλένθια στις 15 Νοεμβρίου και ο επόμενος και τελευταίος της σεζόν στις 22 του μηνός στην Πορτογαλία. Περισσότερα στην Κοσμοτέ TV βεβαίως. 15 με 22 Νοεμβρίου έχουμε τη μεγάλη διοργάνωση NITO ATP Finals για τους λάτρες του τένις. Έχουμε Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ελπίζουμε ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει και θα είναι και για να υπερασπιστεί τον τίτλο του από την περσινή τεράστια επιτυχία που είχε κάνει στην O2 Arena. Απέναντι στα τεράστια ονόματα Ναδάλ, Τζόκοβιτς, Μετβέντεφ, Ρούμπλεφ μετά την επιτυχία του στη Βιέννη και τον Σβέρεφ που είχε πάρει την νίκη το 2018. Όλοι οι κορυφαίοι τενίστες λοιπόν δίνουν το ραντεβού τους στη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Quiz. Ποια ταινία με Έλληνα σκηνοθέτη είχε 10 υποψηφιότητα στα Όσκαρ? Λοιπόν, η ταινία είναι «Η Ευνοούμενη», είναι του Γιώργου Λάνθιμου. Το κόνσεπτ είναι ιντριγκαδόρικο, 18ος αιώνας στην Αγγλία. Έχουμε τη Βασίλισσα Άννα που την παίζει η Ολίβια Κόλμαν. Από αυτές τις 10 ψηφιότητες ήταν και μοναδική που κέρδισε. Η Κόλμαν λοιπόν παίζει τη Βασίλισσα Άννα, η οποία, να το πούμε ευγενικά, δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση νοητικά. Και έχει την ευνοούμενη της, τη Rachel Weisz. Όλο το plot twist στην ταινία είναι ότι υπάρχει η Emma Stone, η οποία είναι μια πολύ φτωχή κοπέλα, η οποία καταφέρνει και μπαίνει μες στο παλάτι και υπάρχει έτσι μια ίντριγκα ανάμεσα στη Weisz και την Stone για το ποια από τις δύο θα είναι η επίσημη ευνοούμενη. No Man's Land πρόκειται για την υπόθεση μιας οικογένειας η οποία χάνει την κόρη της από ένα τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι και εκεί που όλοι νομίζουν ότι απλά το κορίτσι έχει σκοτωθεί και θρυνούν το χαμό της, ξαφνικά κάποια στοιχεία οδηγούν τον αδερφό της να πιστεύει ότι είναι ακόμα ζωντανή στη Συρία. Πολύ update η σειρά, έτσι. Έχει μέσα ISIS, έχει εμφύλιο στη Συρία, τρομοκρατικά χτυπήματα, χαμός. Άχαστη σειρά.